Τι ωραίες έχουμε που ήταν. Έχουμε αποκλειστικές εικόνες από τη βάφτιση, έχω να σας πω, η οποία έγινε στο Καβούρι. Μάλιστα υπήρχε... Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μία προσπάθεια να κρατήσουν τη βάφτιση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το οποίο είναι σεβαστό. Ακριβώς. Mm-hmm. Και μετά, με κάποιο τρόπο, να το αποσυντονίσουν κιόλας. Όχι, δεν είναι εκεί, όχι, δεν είναι εδώ, όχι, δεν θα πάμε εκεί. Όχι, η ώρα είναι άλλη, όχι. Υπήρξε να ακούσουμε αυτό. Τι είπε ο Αντώνης Ρέμος. Καλησπέρα, αλλά δεν θα ήθελα να να το κάνουμε εντελώς προσωπικό. Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε το. Θέλω να είναι εντελώς οικογενειακό. Δεν θέλω να κυκλοφορήσει καμία φωτογραφία. Ελάτε στο πάρο απ' έξω, πάρτε όποιον θα δούμε. Κάτι μου αφήνει. Θέλω να είναι εντελώς οικογενειακό. Δεν θέλω να τραβήξει κανένα πλάνο αυτή την επίδοση. Κάτι μου τι κάνει. Κάτι μου, θέλω να είναι πολύ προσωπικό. Θέλω να είναι εγώ και η οικογένειά μου μόνο. Τον θαυμάζει και τον αγαπάει και έχει μοιραστεί τόσα πράγματα μαζί του. Θέλει να το δει και αυτό, δεν εντάξει, είναι τόσο κακό. Μωρέ, όμως, θα σου πω όμως και εγώ ότι το εννοούσε αυτό που έλεγε, ναι, ναι. Γιατί στην εκκλησία βρίσκονταν αποκλειστικά και μόνο οι οικογένειες. Δεν υπήρχε κανένας φίλος, κανένας συνεργάτης, παρά μόνο γονείς, αδέλφια και κουμπάρι. Λοιπόν, το... Εντάξει, το σεβαστήκαμε όλοι όμως αυτό. Μόνο. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος θα πάει για να κάνει τη δουλειά του, να καταγράψει το γεγονός, να το μεταφέρει στον κόσμο, και γιατί είμαι σίγουρη ότι τώρα οι κόσμοι μας παρακολουθούν από το σπίτι, θέλουν να δουν, να μοιραστούν τη χαρά ενός καλλιτέχνη που αγαπούν. Γιατί όταν θαυμάζεις και αγαπάς ένα καλλιτέχνη, θέλεις να μοιραστείς τις χαρές του, τις λύπες του. Άρα εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Μας είπε ο άνθρωπος ότι είναι μια βαθιά προσωπική στιγμή, mm-hmm. και ότι υποσχέθηκε ότι μετά που θα πάνε στο πάρτι θα φωτογραφηθούν, mm-hmm. και θα μας μιλήσουν. Βεβαίως. Πράγμα το οποίο είναι οκ, okay, δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι. Και είναι και πάρα πολύ σωστό από τη μεριά του. Γιατί Βεβαίως. Σου λέει, οκ, okay, εκεί θα σου δώσω μια εικόνα, θα είναι πιο ανοιχτό, θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ προσωπικό, είναι μέσα σε μια εκκλησία. Αυτό το καταλαβαίνουμε να με ζω. Ναι, εντάξει, διαχειρίστηκε βέβαια, με πολύ ωραίο τρόπο. Μια χαρά το διαχειρίστηκε. Μίλησε πολύ καλά. Βέβαια, ο δημοσιογράφος προσπαθεί να καταφέρει αυτό που απαγορεύεται να το θες. Δηλαδή, αυτό θέλουμε. Να, δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Έτσι δεν είναι. Δεν το ξέρεις, είναι όπως τις σχέσεις. Αυτό, η αλήθεια. Το απαγορευμένο είναι γλυκό πάντα. Και στη δική μας τη δουλειά. Αλήθεια, περιμένω να δω τι θα γίνει από τις 7 και μετά, που θα ξεκινήσει το πάρτι και θα αρχίσουν οι είσοδοι. Θέλω να δω ποιος θα έχει καλεσμένο. Όχι, εγώ θέλω να δω ποιος καλεσμένος θα αρχίσει να ανεβάζει σε Instagram, Twitter και Facebook φωτογραφίες, μπομπονιέρες και άλλες προσωπικές στιγμές. Φαντάζομαι δεν υπάρχει δέσμευση εκεί. Δεν το ξέρω. Πάντως οι καλεσμένοι είναι λίγοι. Την Ελενίτσα λες δεν την έχουν μπα. Θα το έχουν πάει το μωράκι να ξεκουραστεί. Δεν θα το ταλαιπωρήσουν. Είναι μωρό παιδί. Δεν φαντάζομαι να το πάρουν στο πάρτι. Είναι 8 μήνων παιδί. Είναι πολύ μωρό. Καλά, εγώ το δικό μου το είχα πάρει κανονικά στο πάρτι. Και κοιμόταν απλά στο καρατσάκι. Κοίτα στις βαφτίσεις. Πήρα. Και τι θα έκανε, θα το άφηνε τι στην ταντάδα, θα το έπαιρνε μαζί. Μπορεί μου. Να κοινωνικοποιηθεί το παιδί. Μαζί μου θα το Εντάξει, οι περισσότεροι τα μωρά τα παίρνουν, είναι η αλήθεια, μετά στο πάρτι και τα έχουν και κοιμούνται στο καροτσάκι κλπ. Αλλά νομίζω ότι επειδή το σπίτι του είναι κάπου εκεί κοντά είναι στα νότια, λογικά το μωρό δεν θα το ταλαιπωρήσουν στο πάρτι. Θα το πάνε σπίτι να κοιμηθεί με κάποιον άλλο, με μια γιαγιά, με μια κοπέλα. Με μια γυναίκα, με την κοπέλα που έχουν ούτω ή άλλω και την εμπιστεύεται. Εγώ ήθελα να δω τα ρουχαλάκια, τα βαφτιστικά. Αυτά μου αρέσουν και δεν στα κοριτσίστικα, φαντάζομαι. Θα έχει, μην σου πω ότι μπορεί να τα έχει σχεδιάσει και η Ιβόνη, έτσι. Φαντάζεσαι τι ώρα Πάντως, που θα έχει κάνει. Όλη την διακόσμηση και τη φροντίδα την ανέλαβε μια συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει τέτοιου είδους events. Δηλαδή δεν την έκανε ένας άνθρωπος μόνος του, ούτε πήγε η Ιβόνη να αρχίσει να τρέχει τα λουλούδια κτλ. Ανέλαβε εταιρεία και το έβγαλε αυτό το έργο εις πέρας. Αλλά σε γενικές γραμμές η βάφτιση είναι απλή. Λυτή. Θέλω να είναι πολύ συναισθηματικό, πολύ γλυκό, πολύ οικογενειακό. Εγώ νομίζω ότι το κατάφεραν. Εκτός και αν δούμε τίποτα άσχημες εκπλήξεις τις επόμενες ημέρες που δεν θα αρέσουν ούτε στον Αντώνη Ρέμο και την Ιβόνη. Ξέρω εγώ, κανένα σε κανένα δέντρο, σε κανένα καμπαναριό. Πού μωρέ, το βιτρό θα βγάζουν φωτογραφίες. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ θέλω να συνδεθούμε και με το μέρος που θα γίνει το πάρτι. Mm-hmm. Σε ένα κέντρο παραλιακό θα γίνει. Όπου εκεί βρίσκεται η Εβίτα ή η Αγία Σωτέλη. Καλεσμένοι έχουν αρχίσει να καταφθάνουν. Εβιτάκι.
Έτσι ακριβώς, Τατιάνα. Οι καλεσμένοι έχουν αρχίσει να καταφθάνουν. Εμείς βρισκόμαστε έξω ακριβώς από το παραλιακό κέντρο, από γνωστό παραλιακό κέντρο, στον πριβέ χώρο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τη βάφτιση της μικρής Ελένης, όπως είπατε. Πριν από λίγο φτάσανε και οι πρώτοι καλεσμένοι, έτσι τους μιλήσαμε, τους ρωτήσαμε αν είναι για τη βάφτιση. Μας είπαν ναι. Το ζευγάρι πρέπει να σου πω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα. Θέλω επίσης να σου πω ότι λίγο πριν από τις 5 φτάσανε στην εκκλησία. Η Ιβόνη Μπόζιακ είχε στην αγκαλιά της τη μικρή Ελένη. Φορούσε ένα σύνολο κρέμ σε αποχρώσεις του κρέμ και του λευκού. Η Μαρία Μπεκατόρου επίσης έφτασε λίγο μετά, φορούσε μία τουαλέτα φούξια. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η Μαρία Μπεκατόρου είναι πολύ στενή φίλη της Ιβόνη Μπόζνια και του Αντώνη Ρέμου. Ήταν η νονά μαζί με τον Κώστα Πυλαδάκη της μικρής Ελένης. Α, πολύ ωραία. Επίσης, θέλω να σου πω, Τατιάνα, ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα στο χώρο που θα γίνει η εκδήλωση ηχητικά συστήματα και μουσικά όργανα, γιατί όπως είναι φυσικό, ο μπαμπάς θα τραγουδήσει για τη μικρή Ελένη. Live. Και η Μαρινέλα λέγεται ότι θα τραγουδήσει. Εγώ θέλω να τραγουδήσει και κανένα δημοτικό, να το γλεντήσει και πιο παραδοσιακά. Να δώσω μια ιδέα. Γιατί, για σκέψη να πει και κάτι πιο παραδοσιακό, μην πει τα δικά του. Θα πει, δεν μπορεί να πει τα δικά του, φαντάζομαι τώρα στην κόρη. Κοίταξε, είναι σαφές. Είναι σαφές ότι θα υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, το τραγούδι το οποίο θα αφιερωθεί στην Ελενίτσα. Είναι βέβαιο. Και θα θέλαμε να ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το τραγούδι. Θα το μάθουμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια. Επίσης αλίμονο. Ναι. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πάρτι. Φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους και επώνυμοι θα πάνε πολύ και καλούς και φίλους επίσης, να πούμε. Δηλαδή, κάναν μια επιλογή ανθρώπων της ζωής τους, ανθρώπων που είναι δίπλα τους στα βήματά τους και της Ιβόνης Μπόζνιακ και του Αντώνη Ρέμου. Δεν έχουν αρχίσει δηλαδή να κάνουν ανοιχτές προσκλήσεις δημοσιοσχεσίτικες. Mm-hmm. Είναι για ανθρώπους που τους αγαπούν. Γι' αυτό και δεν είναι πάνω, σου λέω, από 120 αγαπούν, λοιπόν, μέχρι εκεί. Για να δούμε ποιες φιλίες μπορεί να ανήκουν πια στο παρελθόν, λέω εγώ. Έρχονται διάφορα εμένα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Στη γωνία. Δεν ξέρω τι εννοεί. Παίρνω από το πρωί ένα τηλέφωνο να δω αν είναι καλεσμένο κάποιο άτομο. Ναι. Και το έχει νεκρική σιγή. Παίρνω και κάποιο δικό του και λέω, πάρε με βρεσός. Καμία σχέση. Λέω τώρα, έχει πάει, δεν έχει πάει, γιατί με αποφεύγει. Άμα είναι στην τελετή, δεν μπορεί να απαντήσει. Η νεκρική σιγή πάντως δηλώνει δεν θέλω να μιλήσω. Η νεκρική σιγή δηλώνει ενοχή, Ελένη. Κάτι λέει μικρή για σένα. Από τη μικρή. Τι να πω. Η οποία θα πάει στο βλέπι. Μάλιστα. Και δεν ήρθε κάποιος επώνυμος ακόμα, Εβίτα. Όχι, Τατιάνα, ακόμα δεν έχει έρθει κάποιος επώνυμος, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι και η Μαρινέλα, είναι προσκεκλημένη. Mm-hmm. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα καταγράψουμε όλες τις εισόδους. Ωραία, λοιπόν, σε αφήνουμε προς το παρόν. Θα πούμε εμείς τα υπόλοιπα θέματά μας. Θα πω και το